Διαδηλωτές που προσπαθούσαν από νωρίς το πρωί να ματαιώσουν το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Κώστα Κατσίφα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, επιχειρούν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να καταδιώξουν άτομα που απομακρύνονται από τους αστυνομικούς για να αποφευθούν γενικευμένα επεισόδια. Η ένταση οδηγεί σε συμπλοκές στην προσπάθεια των αστυνομικών να προσάγουν άτομα που χτύπησαν με κοντάρια άνδρες των ΜΑΤ, όσο και τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων. Την ίδια στιγμή, δικυκλιστές της ομάδας Δίας καταδιώκουν στα γύρω στενά άτομα που έχουν αποσπαστεί από τις δύο ομάδες με στόχο τη συμπλοκή. Η ένταση κορυφώθηκε στην προσπάθεια διαδηλωτών να αποτρέψουν την προσαγωγή ενός ατόμου. Τα έκτροπα συνεχίστηκαν ακόμη και σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, ο οποίος αν και δεν συμμετείχε στο Τρισάγιο που εψάλλει νωρίτερα, βγήκε από την Αρχιεπισκοπή και προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι η Εκκλησία δεν έχει σχέση με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Για να εισπράξει όμως ύβρις και φραστικές επιθέσεις που προκάλεσαν οργή. Προπυλακισμοί και ύβρις κατά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης σήμερα στο Ηράκλειο. Εκεί οδηγούν ο λαϊκισμός, οι ιδεολειψίες και η ακραία διχαστική ρητορική που διακινείται ανεξέλεγκτα από αντιδημοκρατικές ενιστώσεις. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατική μας κοινωνία. Το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Κώστα Κατσίφα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κινήματος πολιτών Άρδιν και του ευρωβουλευτή Νότι Μαριά. Επικρατεί τρομοκρατία στο χωριό του στους Βουλιαράτες, όπου εκεί γίνεται και το μνημόσυνο του. Και εκεί επίσης γίνεται και αντισυγκέντρωση από Αλβανούς εθνικιστές. Εμείς εδώ πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να τον τιμήσουμε, να κάνουμε το μνημόσυνο και φυσικά δεν φοβηθήκαμε ούτε τις απειλές, ούτε τις αντισυγκεντρώσεις. Παρά την ιδεολογική και φυσική τρομοκρατία με την παρουσία αντισυγκέντρωσης, είναι πρωτοφανές αυτό, σε όλη την Ελλάδα γίνανε μνημόσυνα, μόνο στο Ηράκλειο έγινε αντισυγκέντρωση. Ο συνδιοργανωτής του μνημοσύνου είχε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες και ο Σύλλογος Υπηρετώνωμου Ηρακλείου, ο οποίος όμως αργά χθες το βράδυ με ανακοίνωσή του διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στην εκδήλωση. Η πολιτική, τα πολιτικά συμφέροντα και οι ακραίες απόψεις δεν χωρούν στους κόλπους μας, ούτε θα επιτρέψουμε να έχουν λόγο στο σύλλογό μας που σκοπός του είναι η διατήρηση, διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.